Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον αγώνα μας. Στον αγώνα. Εμείς είναι πρόεδρε, έτσι αλλιώς έχουμε συνηθίσει στους αγώνες. Καλημέρα, πρόεδρε. Καλημέρα. Γραμματέα σωματείου. Έχουμε κάτσει και 4 μήνες στο αεροδρόμιο. Και 4 μήνες. Τότε ο κύριος ήταν ο πρώτος που ήταν στη Βουλή και είπε για τα αιτήματά μας. Και τον ευχαριστήσω. Ο πρώτος που είπε για τα αιτήματά μας, ότι μας είχαν πετάξει, απολύσανε, πήρανε τις επιδοτήσεις και απολύσανε 20 άτομα. Εν καιρό που πήρανε επιδοτήσεις και είπανε ότι τις δίνουν για να κρατήσουν τις θέσεις εργασίας. Ο κύριος Σιντιχάκης το είπε πρώτος. Δεν βρίσκουν οδηγούς. Με 115 αίσθημα που δίνανε τα προηγούμενα χρόνια να δουλέψουν, αντί να κάτσουν κάτω να δουν τα προβλήματα, δεν υπογράφουν μια σύμβαση που στην ουσία εμείς πέσαμε και στα αιτήματα. Κάτω από τον κορονοϊό πέσαμε και πάλι. Ξέρετε ότι εμείς υποστηρίζουμε τα αιτήματά σας όλα. Είναι απαραίτητο να γίνει συλλογική σύμβαση, οι αυξήσεις, γιατί η τουριστική ανάπτυξη είναι τεράστια. Κέρδη πολλά έχουν. Μόνο κέρδη, κύριε Πρόεδρε. Και είμαστε το μοναδικό σωματείο στην Ελλάδα που έχουμε εμείς χειρόδο, που έχουμε συλλογική σύμβαση εργασία. Δεν υπάρχει άλλος κλάδος στον τουρισμό. Είναι, αλλά πρέπει να δώσουν αυξήσεις τώρα και να δουν εργασιακές σχέσεις.